Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του Σωματείου Μετάλλου, ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, με τον οποίο θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτή την συνάντηση. Καλησπέρα κύριε Πολίτη, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Καλησπέρα σας και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να ακούσει ο ελληνικός λαός ό,τι συμβαίνει. Θέλουμε να μας πείτε ακριβώς τι συνέβη στην συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Αυτό που μας επιβεβαίωσε ο κύριος Σκουρλέτης είναι η εξής εικόνα για τη ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ΤΑΙΠΕΔ, όπως γνωρίζετε όλοι σας, την προηγούμενη Κυριακή μπήκε στο υπερταμείο. Ναι, ναι. Ισχύει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επάνω στο οποίο σχέδιο δεν έχει προσφύγει ούτε η προηγούμενη, αλλά ούτε μέχρι σήμερα και η σημερινή κυβέρνηση για τις κρατικές ενισχύσεις, λέω και για την ιδιωτικοποίηση, για την τροχοτόμηση και για όλα αυτά που λέγεται το σχέδιο, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, θεωρώ. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή η ρευστότητα της εταιρείας από τα χείλη της διοίκησης επίσημα είναι βγάζουμε Μάιο, ακόμα έχουμε Ιούνιο, δεν βγάζουμε Ιούλιο. Ναι. Εάν της δοθεί μια επιστροφή ΦΠΑ που περιμένουν, θα βγάλουμε τον Αύγουστο. Ένα-ένα τώρα. Ένα-ένα τώρα, κύριε Πολίτη. Με την πολύ πολύ χρήσιμη επιστροφή του ΦΠΑ, τι θα γίνει, τι είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Εάν και εφόσον αξιολογηθούμε και έρθουν οι δόσεις, θα μπούμε κι εμείς μέσα. Δεν υπέρσε συγκεκριμένα ότι στη στάδια του μηνός θα τα πάρετε. Θα μπούμε κι εμείς μέσα στους οφειλέτες του δημοσίου, εμείς, η ΛΑΡΚΟ, έτσι. Ναι, 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 προφανώς. Ναι. Λοιπόν, στους οφειλώτες του δημοσίου και δεν επιστρέφει. Πέρα την άποψή μου. Βεβαίως. Εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και η ίδια η διοίκηση μας ενημέρωσε ότι οι πελάτες που αγοράζουν το σίδερο νικέλαιο είναι μεγάλες πολυεθνικές. Ουτοκούμπο, μεγάλες πολυεθνικές. Ναι, ναι. Έχουν κάνει ένα είδος καρτέλ και δεν πληρώνουν καθόλου το σίδηρο. Δηλαδή, να σας δώσω για να είναι κατανοητός αυτούς που μας ακούνε, αν δίνουμε 100 κιλά τον ορυχτό μας πλούτο, που βγει μέσα από την ποτιά και με αίμα, πληρωνόμαστε το 22-23%. Το υπόλοιπο το παίρνουν και το κάνουν ό,τι θέλουν. Να η κλοπή του ορυκτού πλούτου. Βεβαίως. Να γιατί η ΛΑΡΚΟ πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση σαν δημόσια επιχείρηση σε νέο φορέα ορυκτού πλούτου, να καθετοποιήσει την παραγωγή της και οι εργαζόμενοι να έχουμε δικαιώματα και ο λαός να είναι κάτω από την κατοχή, τέλος πάντων την επίβλεψη του λαού, αλλά και να δώσει και στο δικό του το σύστημα, το σημερινό σύστημα. Γιατί. Και το ρώτησα τον κύριο Σκουρλέτη συγκεκριμένα εγώ. Του λέω, γιατί δεν την εντάσσετε μέσα σε αυτά που λέτε, τα προγράμματα που θα δώσετε μέσω του επενδυτικού νόμου. Είναι το επόμενο που φέρνουν. Ναι. Ο επενδυτικός νόμος θα δώσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Λοιπόν, δεν την εντάσσετε τη ΛΑΡΚΟ και εκεί. Γιατί δεν τη χρηματοδοτείτε μέσα από εκεί. Γιατί διάσει τον ιδιώτη και όχι την κρατική επιχείρηση. Δεν απάντησε ο κύριο Σκουρλέτη. Και δεν απάντησε γιατί έχει συμφωνήσει ότι και οι προηγούμενοι να την απαξιώσουν και να τη χαρίζουν στην κυριολεξία στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Τι θα την κάνει το ιδιωτικό κεφάλαιο, ποιος θα την πάρει, ουδείς γνωρίζει. Κύριε Πολίτη, μέσα η απόφαση. Κύριε Πολίτη, ένα πουλάκι μου είπε ότι ο κύριος Σκουρλέτης κατέβασε στο τραπέζι και την παράμετρο νέος επενδυτής. Είναι αλήθεια? Δεν ήταν πουλάκι, όχι, δεν ήταν πουλάκι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όπως και η διοίκηση μας είπε, πώς το πετάξανε για να δώσουμε την εικόνα, για να μην λένε κιόλας ότι τους κατηγορούμε. Έτσι, θα το πω έτσι ακριβώς όπως το είπανε. Σκεφτόμαστε κυβερνητικά στελέχη, έτσι ακριβώς είπε, δεν το έχουμε συζητήσει, μια ιδέα είναι, αλλά στην έσχατη στιγμή μήπως πρέπει να δούμε την υπόθεση, την διαδικασία για επενδυτή. Σας βάζω το προβληματισμό μας, είπε, για να απαντήσετε. Έτσι ακριβώς. Μπαίνει πλέον, δηλαδή, όχι ότι αυτή η κυβέρνηση περιμένουμε κι άλλο για να ξεσκεπαστεί την πολιτική θα εφαρμόσει, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να μην κατάλαβε. Λοιπόν, αλλά πλέον η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ θεωρώ ότι, θα το πω συγκεκριμένα και γνωρίζοντας τι λέω, προετοιμάζουν την κατάλληλη στιγμή που θα την εκποιήσουν. Προετοιμάζουν. Προετοιμάζουν την κατάλληλη στιγμή, την απαξιώνουν που θα την εκποιήσουν. Εσείς τι θα κάνετε με αυτά τα δεδομένα? Λοιπόν, εμείς χθες είχαμε γενική συνέλευση, οι εργαζόμενοι. Έγινε μια κουβέντα. Εμείς
Ξέρετε, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ παραταξιακό το σωματείο μας. Εμείς βάζουμε την εξής λογική, δώσαμε τη μάχη χθες στη συνέλευση, φάνηκε ένας αριθμός εργαζομένων. Λέμε να αλλάξει ρότα το σωματείο, να αλλάξει δηλαδή κατεύθυνση πάλι. Δεν λέμε ότι το σωματείο δεν κινείται, δεν κάνει ενέργειες. Θεωρούμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε πάει και έχουμε ζητήσει το ΦΠΑ και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με τη σημερινή δεκάδες φορές. Πραγματικά, κάθε φορά είμαστε σε πιο δύσκολη θέση. Γιατί να πάμε να ζητήσουμε το ΦΠΑ, γιατί να μην βάλουμε μπροστά μια δοκιμασμένη πρόταση των εργαζομένων. Μέχρι το 2000 το είχαν οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, που τους ξεσκεπάζει στην κυριολεξία ότι εδώ παράγεται ένας πλούτος, ένας τεράστιος πλούτος. Και αυτοί το χαρίζουν πάντα στο μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί να μην τον αξιοποιήσει η ίδια η χώρα αυτόν τον πλούτο. Και είναι η κατετοποίηση της παραγωγής. Σας είπα το παράδειγμα που η ίδια η διοίκηση μας το είπε. Δίνουμε τσάπα τον ιστό μας πούτα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε την κατετοποίηση. Είναι απολύτως σαφές αυτό που λέτε και πολύ δίκαιο και πολύ λογικό. Το θέμα είναι για ποιο λόγο παραλογίζεται η άλλη πλευρά και δεν αντιλαμβάνεται ποιο είναι το συμφέρον και δεν κάνει αυτό που πραγματικά λέτε που είναι και το σωστό. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Το αφήνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πολίτη. Δεσμεύομαι ότι θα το συζητήσουμε. Θέλω να ανέβετε να τα πούμε κοντά εδώ στο στούντιο, να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι και εγώ, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες.